ότι μπορώ να κάνω τόσα πολλά πράγματα. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Δεν είναι ότι αρνούμε να πάρω ευθύνη και να μπω μπροστά. Κάθε άλλο. Νομίζω, αν θέλετε, ότι και την προηγούμενη περίοδο είχα δώσει κάποια δείγματα ότι δεν κολλάω στο γράμμα του νόμου, αρκεί να υπάρχει δυνατότητα. Να τονίσω κι εγώ αυτό που είπαν οι συνάδελφοί σας, ότι αυτή η εικόνα συλλόγου δεν είναι δουλειά. Εμένα με δουλεύει. Διασπασμένος ο σύλλογος, αν υπάρχει ο σύλλογος, κάνω τη δουλειά μια χαρά. Εσάς, αλλά εν τέλει και το Δήμο, δεν τον βολεύει να είναι ο καθένας επάνω. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Θα ήθελα λοιπόν πράγματι ο σύλλογος αυτός να είναι πιο μαζικός. Για να μπορούμε να συμφωνούμε και κάποια πράγματα, να κάνουμε και κάπως πιο οργανωμένες, αν θέλετε, παρεμβάσεις, να πάω να βρω κάποιους παράγοντες παρέα με τα μέλη του συλλόγου, να φανεί ότι υπάρχει μαζικότητα, γιατί ποιος θα σας λάβει υπόψη του, εάν δείτε ότι αν από 100-150 μέλη είσαστε 15-20. Έτσι, αυτό πρέπει να το καταλάβετε εσείς. Εμένα, ξαναλέω, με βολεύει. Δεν βολεύει όμως την πόλη, πιστέψτε με ειλικρινά. Και γι' αυτό και λέω, το έχω πει πολλές φορές σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους παράγοντες, ότι καλό είναι να είσαστε οργανωμένοι, να είσαστε μαζεμένοι, να στηρίζετε τα δικά σας τα συμφέροντα. Τώρα, για τα θέματα που μπήκαν, θα ξεκινήσω από τα εύκολα για να πάμε στα πιο δύσκολα. Το κυκλοφοριακό. Έχουμε ξεκινήσει μια σειρά πράγματα, είναι σίγουρο ότι θα το αγγίξουμε και θα το αγγίξουμε σε βάθος. Τα προβλήματα που υπάρχουν, και γι' αυτό νομίζω ότι και ο σύλλογός σας, αν θέλετε, κάπου χάθηκε αυτό το δεκάμινο, γιατί κάπου και εμείς είμαστε χαμένοι. Αυτά που θα πω δεν θέλω να τα θεωρήσετε ότι είναι δικαιολογία για μια σειρά πράγματα που έχουν καθυστερήσει να γίνει. Είναι όμως μια πραγματικότητα που καλά είναι απλά να την ξέρουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά, λόγω αλλαγής κυβέρνησης, μέχρι να οργανωθεί ξανά το κράτος έτσι όπως θέλει η νέα αρχή, σίγουρα κάποια πράγματα χαλαρώνουν μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις ευθύνης που υπάρχουν, μέχρι να ξαναβρούμε τα βήματά μας, ας το πούμε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το εννιάμινο, το δεκάμινο το δικό σας, να πούμε δύο, να πούμε τρεις μήνες. Χαμένοι. Άρα ίσως είναι και αυτό μια δικαιολογία που ενδεχομένως κάποια πράγματα για εσάς, όπως και για εμάς, έχουν καθυστερήσει να υλοποιηθούν. Βάζουμε στο τραπέζι ξανά λοιπόν το κυκλοφοριακό, γιατί θα πρέπει αρκετά ζητήματα να λυθούν, δηλαδή να συμφωνήσουμε ένα σενάριο κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να συνεχίσει η πόλη να λειτουργεί όπως είναι. Κάποια πράγματα ήδη στο επόμενο συμβούλιο θα περάσουν, δηλαδή το ότι τα ταξί στην πλατεία θα πάνε από την Πουδούζα το ξενοδοχείο προς τα κάτω, θα φύγουν από την πλατεία στην πλατεία, θα απαγορεύεται το παρκάρισμα και η στάση και η στάθμευση. Είναι καθαρό. Στον κεντρικό δρόμο δεν είναι να έχουμε θέσεις για φορτοεφόρτωση και να βάζουμε καγκελάκια για να μην παρκάρουν τα μηχανάκια, ή τις κάνουμε για να εξυπηρετούμε ή δεν τις κάνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε παρκάρισμα απέναντι από το Σαντωνίο, γιατί η στροφή είναι πάρα πολύ δύσκολη και η ύπαρξη των παρκαρισμένων αποτρέπει στο να μπορεί κάποιος να φύγει προς Ελούντα και ταυτόχρονα ο άλλος να φύγει προς Ηράκλειο να μπει μέσα στην πόλη. Μια σειρά τέτοια πράγματα λοιπόν ήδη τα έχουμε βάλει στο πρόγραμμα. Θα συζητήσουμε την Παρασκευή, το απόγευμα έχουμε επιτροπή κυκλοφορίας και την σκέψη με βάση το σενάριο κυκλοφορίας το οποίο υπήρχε παλιότερα για την μονοδρόμηση του παραλιακού, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα να αναμορφωθεί συνολικά ο παραλιακός, να υπάρξει και εσωτερικά χώρος περιπάτου, αν θέλετε, και ανάδειξη των καταστημάτων, αλλά συνολικά να ηρεμήσει κατά κάποιο τρόπο η κυκλοφορία. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, δευτερεύοντα ίσως, δεν θα προλάβουμε να τα αγγίξουμε όλα, γιατί θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη συζήτηση μαζί σας, ούτως ώστε και με όλους τους επαγγελματίες βέβαια, για να δούμε πώς πάει αυτή η ιστορία. Τα μηχανάκια όντως είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε καταρχήν την υπόσχεση, θα το δούμε αυτό και θα το πιέσουμε, εκτός από την ομάδα Δίας θα υπάρχει πεζός τροχονόμος μέσα στην πόλη πολύ σύντομα. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικές διαδρομές, δηλαδή αυτό που εντόπισε ο Νίκος στη γωνία εκεί, στο πέρα, εκεί, είναι ένας κακός χαμός. Διότι πρώτα απ' όλα εμείς είμαστε απαράδεκτοι. Εκτός το ότι παρκάρουμε μπροστά στο μαγαζί, παρκάρουμε μπροστά στην είσοδο της Μαρίνας, διπλοπαρκάρουμε και θέλουμε να περάσει το λεωφορείο. Δεν περνάει. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Ο δρόμος είναι συγκεκριμένος, το φάρδος του είναι αυτό. Άμα οι ίδιοι το καταστρέφουν από εκεί πέρα, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Λοιπόν, αυτό το ότι θα υπάρχει και ειλικρινά, πιστέψτε με, θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δεν θα υπάρξει πιθανότητα, σας το υπόσχομαι, να σβηστούν πρόστιμα.
στη βασική διαδρομή μέσα από την πόλη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Η πόλη έχει μεγαλώσει, το έχω πει και στο παρελθόν, το παλιό σχέδιο πόλης υλοποιήθηκε και σχεδιάστηκαν οι δρόμοι με μια πυκνότητα αυτοκινήτων, 1,5 αυτοκίνητο ανά 4 κατοίκους. Και τώρα έχουμε 4 αυτοκίνητα ανά 1,5 κάτοικο. Λέω σαν παράδειγμα, το 70 που έφευγα από τον Άγιο Νικόλαο στα Ράπικα, πήρα 2 αμάξα. Και τώρα μόνο η θιά μου δίπλα έχει 3. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή θα πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά θα πρέπει εσείς οι ίδιοι, γιατί κάποιοι από εσάς, δεν αναφέρομαι σε αυτούς που είναι εδώ, κάποιοι επαγγελματίες θέλουν τα αμάξια του παρκαρισμένα μπροστά από το μαγαζί. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να έχουμε παρκαρισμένα πάνω στη γέφυρα και να μην παίρνει κάποιος από εσάς την αστυνομία, το λιμεναρχείο, ελάτε να τον γράψετε. Είναι και δικό σας θέμα. Ξέρετε γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν πόλεις οι οποίες είναι υπόδειγμα. Το σπίτι τους μπορεί να βρωμάει. Η αυλή όμως έξω. Το πεζοδρόμιο του λάμπει. Διότι ενδιαφέρονται πρώτα για τον κοινό στο χώρο και μετά για το σπίτι. Εμείς το κάνουμε ανάποδα. Ανοίγουν το παράθυρο και πέραμε τα σκουπίδια του. Ποιο θα περάσει, μια άλλη σπίτι. Μα συγγνώμη, Δημαρχή, η αστυνομία πάει πάνω κάτω 30 φορέ τη μέρα. Αυτό δεν του λάμπει. Δεν κάνει ρουφιάνια. Ένα λεπτό. Ζητάτε να γίνουμε εμείς ρουφιάνια. Δεν κάνει ρουφιάνια. Α, έτσι είναι ο Νίκο. Μα γι' αυτό δεν πάμε καλά. Ένα λεπτό. Σε παρακαλώ. Εάν η συνευθύνη θεωρείται ότι είναι ρουφιάνεμα, καλά παθαίνουν. Τελείωσε. Αφού περνούσε το εσύ πιστεύει ότι υπάρχει τέτοιο αριθμό για να αστυνομεύσει στον Άγιο Νικόλο την Νεάπολη, την Ελούντα, το Βραχάσι και σε τέτοια πυκνότητα, ούτω ώστε να μην δημιουργούνται ζητήματα. Μα δήμαρχε, τρία λεπτά να σταματήσει την πλατεία. Θέλει να καρφώσω τον πελάτη μου που άφησε το αμάξι απ' έξω. Καλώς, Νικό. Ταξί το μηχανάκι του. Καλώς, Νικό. Αφού το θεωρεί λοιπόν κάρφωμα, όλα καλά. Τελειώσαμε. Εντάξει, άποψή σου είναι, έχω διαφορετικό. Νικό, δεν θέλω να σε πείσω. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι αυτό δημιουργεί ζητήματα σε εσά πρώτα απ' όλα. Α κάνει η αστυνομία για σωστά και δουλειά τη. Εντάξει. Πρώτα θα κάνουμε εμείς σωστά τη δουλειά μας και μετά θα ζητάμε από το κράτος να την κάνει σωστά. Γιατί ούτε ο αριθμός των αστυνομικών, ούτε ο αριθμός των υπαλλήλων είναι τόσο ώστε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Τρεις εργάτες καθαριότητας έχουμε στο Δήμο από τις 28 Φεβρουαρίου. Μπορώ να είμαι σωστός. Πώς είναι τα μέλη της Δίας, Νίκο? Έκατσες να δεις πόσα είναι και τι δρομολόγια βγαίνουν τη στιγμή που έχουν και τον εθνικό δρόμο. Λοιπόν, είναι ωραίο και είναι και εύκολο και πάρα πολύ κολλικό τις ευθύνες μας να τις μεταφέρουμε. Πρώτα θα κάτσουμε να δούμε εμείς πού έχουμε κάνει λάθος, να το διορθώσουμε και μετά σας λέω ειλικρινά, όλοι μαζί να κάνουμε και το επόμενο βήμα. Αλλά όταν ο καθένας από εσάς, ναι, εγώ δεν πάω και πίνω καφέ στο μέλι και αφήνω το μηχανάκι μου εκεί μπροστά. Κακός. Πρέπει να μάθουμε ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο να ζήσει αυτή η πόλη. Δεν χωράει ούτε τα μηχανάκια ούτε τα αυτοκίνητα, δεν χωράει αυτό το φόρτο κυκλοφορίας. Ένα από τα μέτρα, ας πούμε, είπαμε το χτέλ να σταματήσει να περνάει το αστικό, το υπεραστικό μέσα από την πόλη. Αυτό που πηγαίνει στην Ελούτα θα κατεβαίνει από τα Μούδη και αυτό που έρχεται από την Κρυτσά θα ανεβαίνει από το Παραποτάμι από μέσα του, ώστε το κέντρο της πόλης εξαιτίας των στάσεων, γιατί θα μου πεις, μα ένα λεωφορείο είναι κάθε. Μια ώρα δεν έγινε κάτι. Οι στάσεις είναι σημαντικό. Το τουριστικό είναι να θέλεις ακανόνιστη η ρυθμή του, οπότε δεν μπορείς να πεις εύκολα. Και επειδή έχουμε ξενοδοχεία μέσα στην πόλη, πρέπει να φέρουν τους πελάτες. Άρα εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα που αγγίζουμε είναι το θέμα της εξυπηρέτησης των καταστημάτων. Θα πρέπει δηλαδή να οργανώσετε λίγο καλύτερα τις προμήθειές σας, να μην σας τελειώνει κοκακόλες στις 12 η ώρα στο σιγανό φέρμα. Το κίνητο Coca-Cola. Πρέπει με κάποιο τρόπο οι προμήθειες να γίνουν διαφορετικά, ούτως ώστε μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί και από τις 3 μέχρι τις 5, αν θυμάμαι καλά, να γίνεται η τροφοδοσία των καταστημάτων, έτσι ούτως ώστε να οργανωθούμε λίγο περισσότερο. Η στενότητα του χώρου, η αλλαγή των συνθήκων, αν θέλετε, επιβάλλει οπωσδήποτε να υπάρξει μία περισσότερη τάξη από όλα. Να θίξω κάτι ένα λεπτό. Δημοτικά πάρσινγκ δεν έχουμε. Τη Μαρίνα μέσα δεν είναι του Δήμου. Ναι, γιατί να πληρώνει κάποιο 3 ευρώ να θέλει παρκάρει τα μάξι του και θέλει 3 ευρώ έχει καφέ και δεν την κάνουμε χρονόωρα όπως είναι στο εξωτερικό. Με μηχάνημα που κάθεσαι, σου λέει πρώτη ώρα είναι 1 ευρώ, η δεύτερη 50 λεπτά, να θέλει κάποιο να παρκάρει και να πρέπει να πληρώσει 1,5 ευρώ. Ακούστε να δείτε, ναι, υπάρχει αυτό το ζήτημα, το έχουμε συζητήσει, δεν προλάβαμε.
κάνουν, πιθανότατα θα γίνει του χρόνου. Δηλαδή η πρώτη μισή ώρα, αλλά πόσες θέσεις είναι, 100 θέσεις, μην νομίζω ότι θα λύσουν το ζήτημα. Εκεί που κάνουμε παρέμβαση και προσπαθούμε, ελπίζω μέχρι τέλος του μήνα να έχουμε εικόνα, προσπαθώ να πάρω τις υπηρεσίες του Δήμου μέσα από εκεί, από το Μάγδα, για να πάμε στο παλιό κτίριο του Δήμου. Στον κόμπο πάνω. Αυτό καταλαβαίνετε, στο καλύβα απέναντι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μέσα στον Ελαιώνα θα απελευθερώσει 150-200 θέσεις. Μόνο τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων να φύγουν από εκεί είναι μια σοβαρή ανάσα. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε, γιατί είμαστε από τον Οκτώβριο σε διαπραγματεύσεις με τον ΤΕΣ. Θέλω όμως να σας πω ότι υπάρχουν μια σειρά πράγματα που εξελίσσονται και που δεν μπορούν, αν δεν ολοκληρωθούν, να μας οδηγήσουν στην τελική λύση. Εν πάση περιπτώσει, θα μας δοθεί η δυνατότητα σοβαρές αλλαγές. Δεν έχουμε χρόνο να τις αλλιώς από εδώ και πέρα να κάνουμε, γιατί μπήκε η σεζόν. Αλλά θα εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα να κάνουμε τις συζητήσεις μαζί σας και τις μελέτες, ώστε τον χρόνο, τον Οκτώβριο, να πάμε μπροστά σιγά σιγά να κάνουμε αυτό. Πάνω σε αυτό το θέμα, υπάρχει με το κυκλοφοριακό. Μήπως θα πάνε έξυπνο να προτείνουμε θέσεις για μηχανάκια που είναι, τα μηχανάκια είναι πολύ πιο εύκολα μέσα στην πόλη. Και αυτό. Λιγότερη ενέργεια, λιγότερο κυκλοφοριακό. Δηλαδή να δώσουμε κίνητρο να κυκλοφοράει με το μηχανάκι, άλλο ότι με το αυτοκίνητο. Μα συγγνώμη τώρα, υπάρχουν μέσα στην πόλη 110 ιδιωτικά πάρκινγκ. Αυτό σου παίρνει άδεια για πάρκινγκ, δεν θέλει προδιαγραφές. Εμένα, ας πούμε, στο μπαρ σου λένε διπλές πόρτες, σου λένε μονώσεις. Ο άλλος που κάνει και ένα χωράφι και κάτι με μια καρέκλα και κόβει 3 ευρώ, πώς του δίνει την άδεια. 4. Γιατί θα έπρεπε ο Δήμος να πει: θες προϋπόθεση, θες μηχάνημα, θα είναι με χρονόρα, θα είναι κάτι. Γεμάτα βέβαια. Στην ιδιωτική επιχείρηση δεν μπορώ να πω. Στο δημοτικό πάρκι μπορώ να πω. Μα στην ιδιωτική επιχείρηση. Εμάς πώς μας υποχρεώνει από το υγειονομικό να έχει διπλές πόρτες. Είναι μια κρατική. Είναι μια κρατική. Ένα άλλο αυτό. Μπορώ να έρθω να σου πω να πουλάει τον καθένα τόσο. Γιατί αυτό πουλάει προϊόν. Μπορεί να του πούμε δεν έχει διπλές αλυσίδες ή τριπλές για να μπαίνει να βγαίνει. Αλλά πώς θα καθορίσει το τιμολόγιο του, όχι. Το δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι ιδιωτική επιχείρηση. Τουλάχιστον δεν θα πρέπει όμως να υπάρχει. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε. Α, είναι ένα θέμα όμως όπως το. Το ξεκαθάρισμα του λοιπόν. Πάντως λάβετε υπόψη σας τα μηχανάκια, δηλαδή να. Ειδικά το κυκλοφοριακό να κυκλοφορήσει. Μηχανάκια και ποδήλατα. Ελπίζω να προλάβουμε μέχρι το τέλος του Ιούνιου το αργότερο να βάλουμε τα σαμαράκια στην Κυπροπλατεία και στο Παραλιάκι. Στις 25 Μαρτίου βάλτε. Θα πω που χρειάζεται, θα τα βάλουμε προσωρινά επειδή υπάρχουν μια σειρά ζητήματα σε μια περιοχή. Δεν θα τελειώσουμε αυτά. Χρειάζονται κι αλλού. Χρειάζονται κι αλλού, αν αναλάβουν οι ιδιοκτήτες μαγαζιών, μπορούν να βάζουν. Όχι, παιδιά, υπάρχει ζήτημα σε αυτά τις ιστορίες. Αυτό όμως, γιατί θα πρέπει να πάρεις άδεια αρμοδίως, δηλαδή πρέπει να πάρεις να γίνει μελέτη. Τώρα, εάν να θέλετε, φτιάχνουμε εμείς τη μελέτη και αναλαμβάνει ένα κατάστημα να το φτιάξει, αυτό το δούμε. Δηλαδή μπορεί εμείς στην 25η Μαρτίου να μαζεύουμε. Εμά είναι αυτό που σπάνιζε μέσα. Όχι, όχι, εμείς πάντως είναι στο πρόγραμμα, δηλαδή φαντάζομαι ότι. Εκεί θα έχουμε καμιά φορά θα έχουμε όχι απλώ ένα ατύχημα. Πολλά. Συμφωνώ. Συμφωνώ, Γιώργο. Αλλά είπα να μπει στο παραλιακό μέτωπο σε πρώτη φάση. Δεν θα τελειώσουμε. Όχι, παρελθόντω κάτι τώρα με το λέω. Στο τι μπροστά βάλετε. Θέλει δύο, δεν θέλει σαμαράκι εκεί, θέλει σαμαράκι. Σου τα όλοι, πες το τώρα. Κύριε Δήμαρχε, όπως είχαν και ένα άλλο. Ναι. Αυτά με τους πόνους της πρωτοκαλίας που μοιάζει η πόλη με το μεροποτάξιο του Διοπά εκεί πάνω. Δεν μπορεί αυτός ο πόνος να είναι μια ωραία γλάστρα. Μα δεν μπορεί να είναι όμως και πόνος. Παιδιά, έχουμε έναν στον Άγιο Νικόλα, ο οποίος μας έχει πρίξει να μην πω τι, με διάφορες παρεμβάσεις. Και εμείς φταίμε. Λέει βέβαια, και σωστά, ότι γιατί βάζει αυτούς τους πόνους, έχει την κίτρινη διαγράμμα. Έχει δίκιο. Από τη στιγμή που υπάρχει την κίτρινη διαγράμμα, σημαίνει ότι απαγορεύει το παρκάρισμα. Ποιος το δίνει. Όχι, για ένα παράδειγμα, γνωστό στο μαγαζί μου, δεν έχει την ίδια διαγράμμιση. Μα, έχει πόνους και μου λέει και το λιμενικό ταμείο, αγόρασε λέει τους κόνους, να έρθουμε να τους βάλουμε λέει εμείς ένα λεπτό, Ναι, εκεί δεν υπάρχει. Στον παραλιακό που υπάρχει, τηρείται πουθενά. Α, όπου υπάρχει κίτρινη γραμμή. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα παιδείας παιδί. Είναι με πολύ μεγάλο ζήτημα. Και αυτά τα πρόσθετα, γιατί βάζουμε πινακίδα στη γέφυρα πάνω, απαγορεύεται η στάση και η στάθμη. Μα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας το λέει σαφώς ότι στις γέφυρες πάνω απαγορεύεται η στάση και η στάθμη. Κι όμως εμείς θα σταματάμε εκεί.
Θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολύ από την αισθητική και την οπτική ρύπανση από τα σήματα κυκλοφορίας, αν τηρούσαμε αυτά που λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Να σας πω κάτι, Δήμαρχε. Εκεί που είναι οι διαγραμμίσεις των ΑΜΕΑ, είναι πολύ αυστηρός ο κώδικας εκεί, η εφαρμογή του και τηρείται ευλαβικά. Εάν εφαρμοστεί το ίδιο στη διαγράμμιση, σας διαβεβαιώ ότι δεν θα υπάρχουν ούτε κόλλοι, ούτε κλάστερες, ούτε τίποτα. Αυτό που σας διαβεβαιώνω είναι ότι σε βάθος χρόνου το κυκλοφοριακό θα μπει σε μια άλλη βάση. Θα το δηλώνω ειλικρινά. Είμαι αποφασισμένος να κάνω κάποια πράγματα γιατί η πόλη δεν αντέχει. Στη Μαρίνα μέσα, καθαρό. Αριστερά, στη Μαρίνα μέσα. Με μεσοβέστικα ζητήματα, Νίκο, δεν γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε παρακάτω. Θα περάσουμε στο επόμενο. Το επόμενο θέμα που βάλατε είναι το θέμα με το ξεκαθάρισμα των αδειών. Δεν είναι πια ξεκάθαρο. Διότι με το νέο νόμο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Όμως να το δούμε, αν θέλετε, κάντε μια επιτροπή δύο ή τρεις από εσάς, να βάλουν και εγώ να πάει το δήμο να κάτσουμε, να το κάνω. Να το κάνω. Και το ότι σας λέω βοηθήστε είναι επειδή δεν έχω το κατάλληλο προσωπικό σε αριθμό για να κάνω δουλειά. Να βάλουμε κάποια πράγματα. Κάποια κάνετε εσείς, κάποια εμείς, να βάλουμε μια άλλη. Κανένα ζήτημα. Για τη χρονική στιγμή του ελέγχου που βάζετε, ούτως ώστε να μην υπάρχει θέμα, θα το δω με τον αστυνομικό διευθυντή. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει. Τώρα, αν είμαστε τουριστικό θέατρο ή όχι, αυτό παιδιά είναι μια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία δυστυχώς ο Άγιος Νικόλαος από το 65 που άρχισε να γίνεται τουριστικό θέατρο δεν θέλησε ποτέ του να το κλείσει. Δυστυχώς, είπα πριν ότι υπάρχουν ένα-δύο συμπολίτες, οι οποίοι όχι στα 84, στα 81, γιατί έχουν ήδη δε συμπολίτες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν ξέρω πώς. Είμαστε ένα τουριστικό. Το ζήτημα που μπαίνει, και αυτό πρέπει να το δούμε όμως όλοι μαζί, τι τουριστικό προϊόν θέλουμε να έχουμε. Και έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι εάν πρέπει να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για να δούμε τι είναι αυτό που θέλουμε, ευχαρίστημα να το κάνουμε. Θέλουμε ποιοτικό τουρισμό και να κλείνουμε την πόλη 8 η ώρα. Θέλουμε σακίδια και ταλίκες. Αλλά να είμαστε έτοιμοι και στην μια περίπτωση και στην άλλη να υποστούμε τις συνέπειες των επιλογών. Ένα λεπτό ζήτημα γιατί η πόλη κατά κύριο λόγο ζει από τον τουρισμό. Κατά 95%. Έχει όμως και ένα μεγάλο υπαλληλικό κόσμο, ο οποίος θεωρεί κακώς ότι δεν έχουν σχέση με τον τουρισμό. Πρέπει να δέχομαι στο παραδιακό μέτωπο. Μάσε με δάτε. Το ότι εξαιτίας του τουρισμού οι 300 υπάλληλοι που ήταν παλιά γίνανε τώρα 800. Και ο υπάλληλος έχει και ένα χωραφάκι που χτίζει, αν θέλει, μια βίλα που την νοικιάζει στον Παναγιώτη, στον Νίκο, στην Κατίνα, ας το πούμε, και βγάζει από εκεί, δεν τα βρίσκει στην άκρη. Αυτά όλα τα πράγματα δεν πρόκειται να λειτουργήσουν σε μια κατάσταση. Δεν θέλουμε. Αν έχουμε κάποια πράγματα ή αν έχετε κάποιες ιδέες στο πώς μπορούμε να αρχίσουμε να. Ας το πούμε έτσι, να επιμορφώνουμε τους συμπολίτες. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εκεί. Νύχτα στον Άγιο Νικόλαο και προχωρείς τις τελευταίες μέρες. Νομίζω, παιδιά, ξέρετε ότι ζω στον Κανιονικό και εγώ ζω. Είναι δηλαδή αυτοεπιστυχή. Δηλαδή δεν είναι εικόνα τουριστικού μέρους αυτή. Με αυτή την έκρα και με αυτή την ησυχία. Ακούστε να δείτε. Δυστυχώς όμως δεν επηρεάζεται αν ο Άγιος Νικόλαος είναι τουριστικό μέρος. Μόνο από τον Άγιο Νικόλαο. Επηρεάζεται και από κάποια άλλα σημεία του Δήμου Αγίου Νικολάου που δέρνε. Ό,τι παροχή προσφέρει ο Άγιος Νικόλαος στο ξένο, αυτόματα να μεταφέρεται και σε ένα άλλο σημείο, γιατί μπορεί να έχει πλακόστρωτο ένα σημείο που περνάει ένας ξένος, αν θέλω και εγώ το ίδιο την ίδια χρονική στιγμή σε ένα άλλο σημείο. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει. Τι θέλουν, δεν έχουμε αποφασίσει μάλλον. Ήρθε τώρα και η κρίση και έχει μια σειρά. Να πω τώρα το εξής. Επειδή δυστυχώς δεν νομοθετούμε, δηλαδή δεν έχω τη δυνατότητα να πάρω μια απόφαση να πω εγώ θέλω 90 δέσμευση. Το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας δυστυχώς παράγεται εξαιτίας παραγόντων της περιοχής Αθηνών. Όπου η στάθμη θορύβου είναι πάρα πολύ ψηλό. Άρα τα 80 ή τα 84 χάνονται. Έξω έχει 150.
Με βάση αυτό το κριτήριο. Οπότε εμείς χανόμαστε. Είχαμε στήσει παλιά ένα δίκτυο τουριστικών δήμων, το οποίο δυστυχώς δεν περπάτησε. Τώρα πια δεν έχουμε τέτοιε δυνατότητε, δεν μα ακούει κανεί. Όμως θα πρέπει να το δούμε. Εγώ, αν θέλετε, και μια σειρά πράγματα που βάλει στην περιφερειακή. Μπορείτε να προτείνετε την παρτίδα. Στην περιφερειακή ένωση. Αυτό ήθελα να πω. Να το βάλω στην περιφερειακή ένωση δήμων, γιατί τέτοιου είδου ζητήματα συζητάμε και με του άλλου συναδέλφου. Δηλαδή, όλοι έχουμε πρόβλημα. Περισσότερο ελληνικό. Και στο Πλατανιά, και στο Σύση, στη Χερσόνησο. Γύρω-γύρω υπάρχουν διαφόρων λογιών αυτή τη λογική. Στην μια ξέρω εγώ είναι μουσική, στην άλλη είναι κυκλοφορία, στην τρίτη είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε είναι κοινά να δούμε αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Σε σχέση με το πώς μετράτε, θα το δω με τις... Εγώ πάντως αυτό που έχω να πω είναι ότι από τις επόπτερες υγείας στο παρελθόν, αν θέλετε, γιατί δεν είναι το μέσο χρόνο, πριν 8 μήνες ήμουν ακόμα ελεύθερος επαγγελματίας και έβγαζα άδειες καταστημάτων, άρα έχω εικόνα. Δεν είναι παράλογοι άνθρωποι. Να δούμε όμως τι συμβαίνει και γιατί ενδεχομένως είναι καταγγελία, είναι κάτι άλλο το οποίο τους οδηγεί σε αυτό το πράγμα. Αυτό αναλαμβάνω να δω πώς γίνεται η μέτρηση για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, το γιατί οι επισκέπτες που έρχονται προς τα δω, δεν κάθονται εδώ, αλλά πάνε που είστε λούντα στην πλάκα. Στο ΣΥΣΥ, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Εγώ εννοία σαν δήμος, άρα λίγο με ενοχλεί εντός εισαγωγικών. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι πριν 20 χρόνια ήταν πελάτες του ελληνικού λαού. Φύγανε. Κάτσαμε να δούμε γιατί φύγανε. Γιατί τους συνοδεύουν μια κλίση, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, Νίκο, αυτή είναι η άποψή σου. Εμένα είναι άλλη. Πού θα πάει αυτός που έρχεται το μεσημέρι της Κυριακής από το Ηράκλειο 300 ανθρώπους να φάνε? Έχουμε μαγαζιά με ειδικά φαγητά όπως θα βρει στο Προύστα ή στα Λακόνια? Εντάξει. Αφού θεωρείτε. Είπα στα Λακόνια. Δεν είπα στα Λακόνια. Είπα στα Λακόνια. Έτσι. Γιατί πάνε στην πλάκα δηλαδή. Εκεί δεν έχουν κλήσει. Δεν έχουν κλήσει, Νίκο. Γιατί πάνε? Άρα υπάρχει κάποιο λόγο. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι η κλίση. Και η μόδα είναι. Μήπως είναι και άλλα πράγματα. Μήπως εμείς δεν έχουμε καταφέρει να τους κρατήσουμε γιατί, για τον άνθρωπο ή τα λόγο. Να τα δούμε. Εγώ δεν σας λέω, δεν κατηγορώ αυτή τη στιγμή κανένα. Αλλά είναι πράγματα, αυτό σας είπα εξ αρχής. Καθίστε και μόνοι σας μέσα από τέτοιες συνελεύσεις. Θα βάλετε κάποια πράγματα. Δηλαδή, μόνοι σας πρέπει να βάλετε μια τάξη στο μαγαζί σας. Κάποιους κανόνες, κάποιες αρχές. Αν δεν το κάνετε εσείς, μην περιμένετε να το κάνουν οι απ' έξω. Δεν θα το κάνουν. Έτσι όπως τώρα δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Τώρα υποτίθεται προχτές ψηφίσανε να ξανακάνουμε δημοτική αστυνομία. Με ποιους ανθρώπους. Αν θέλουν θα γυρίσουν. Και ποιοι θα είναι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά κάθε φορά τι υπάρχει και λέμε μα αυτός δεν κάνει, μα τούτος μα τάλος. Δεν έχουμε λοιπόν ελεγκτικούς μηχανισμούς για να κάνουμε αυτή την αστυνομία. Προεκλογικά, δεν θυμάμαι ποιον το είχα συζητήσει. Ελάτε να κάνουμε ένα μισό, αν θέλετε, σώμα. Ένας από εσάς και δύο υπάλληλοι ή ένας υπάλληλος ή ένας δημοτικός σύμβουλος. Να γυρίσουμε να ελέγξουμε. Με κάποιους έμεσους τρόπους να προσπαθήσουμε να βοηθηθούμε. Δηλαδή να πούμε ρε σε Νίκο, αν το φτιάξει αυτό, έχει πρόβλημα. Ρε σε Γιώργη, εσύ αυτό. Το κάνουμε. Ευχαρίστω. Βάλτε το θέμα, βρέστε αυτούς τους ανθρώπους και ελάτε να το κάνουμε μαζί. Πάντω, πρόεδρε. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία αν δεν βοηθήσετε, όπως τώρα, ακούστε να δείτε, γιατί θα πρέπει να τα λέμε όλα. Έτσι όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή η οικονομική δυσχέρεια και η έλλειψη προσωπικού. Από τους επιχειρηματίες της πόλης και τους ευχαριστώ όλες τις κατηγορίες. Δεν ξέρω από πού είναι. Μέχρι τώρα είναι πάνω από 2,5 τόνοι χρώμα που μας έχει δοθεί για να πάρουμε την πόλη. Στα δε χωριά οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Το ίδιο λέω και εδώ. Επειδή δεν φτάνουν πια. Αν εσείς οι ίδιοι δεν βάλετε χέρι, δεν βάλετε πλάτη στο να φτιάξουμε τα τουρκικά μας, δεν θα κάνουμε. Και δηλώνω ότι εμείς είμαστε εδώ. Να βοηθήσω. Το βασικό λόγο είναι παρόν. Εδώ να βοηθήσω. Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει. Σαφώς. Ναι. Πριν προχωρήσει στο επόμενο θέμα. Από ό,τι έχουμε συζητήσει τώρα, νομίζω ότι το θέμα που αφορά στο καθορισμό τη ταυτότητα του ελληνικού λαού ω τουριστικό θέατρο ή όχι, ή τι τουριστικό θέατρο, είναι αυτό που εμπίπτει περισσότερο από όλα τα πρώτα υπόλοιπα θέματα στην αρμοδιότητα τη Δημοτική Αρχή. Συμφωνώ απολύτως. Εφόσον αυτή τη στιγμή είστε εσείς δήμαρχος, στη δικιά σας αρμοδιότητα τώρα, από ό,τι έχουμε συζητήσει, αυτό είναι που βαραίνει πιο πολύ στη δικιά σας απόφαση και κρίση. Δηλαδή, ο Άγιος Νικόλαος δεν έχει πολλά περιθώρια να επιλέξει τι τουριστικό θέατρο μπορεί να είναι, δεν έχει πολυτέλεια αυτή, την έχει χάσει αυτή την πολυτέλεια πριν πολλά χρόνια.
Έχετε δίκιο να λέτε ότι πολλοί επιχειρηματίες δεν κάνουν σαν δουλειά τους και δεν τιμούν, ας πούμε, το τουριστικό χαρακτήρα. Όχι μόνο του κλάδου. Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτείτε και να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά ότι για πάρα πολλά χρόνια η δημοτική αρχή ήταν ένα πολύ κακό παράδειγμα διαχείρισης πόλης. Το λέω ως επιχειρηματίας. Δηλαδή, έχω δει πολλούς συναδέλφους να συμπεριφέρονται απαράδεκτα, αλλά έχω δει πάρα πολλές φορές μέσα στα τελευταία 25 χρόνια, ας πούμε, την δημοτική αρχή να συμπεριφέρεται απαράδεκτα όσον αφορά το τουριστικό χαρακτήρα της πόλης. Λοιπόν, από κάπου πρέπει να βγει μια αρχή. Δεν μπορεί να το πούμε μαζί. Δηλαδή, δώστε εσείς το σύνθημα. Δήμαρχε, είπαμε ότι όσο να μιλάμε τώρα είμαστε παράνομοι, δηλαδή, αστυνομία θα μας γράψει. Ο Κοντακούδας είπε, δηλαδή, είμαστε εδώ που μιλάμε τώρα, έτσι. Σε παρακαλώ να σου δώσω μετά το αμπριβίες να το κατεβάσεις με το... Και εκεί που θα μιλήσει με τον διοικητή της αστυνομίας, πάρ' το έτσι να δουλεύει, είπε σου, εδώ που μιλάμε τώρα οι δυο μας και λέμε κάτι, έχουμε 87-85 σπέρου. Δεν μπορείς να γράψεις τα μαγαζιά για 81. Δηλαδή είναι απίστευτα τρελό το πράγμα. Εδώ που μιλάμε τώρα, κοιτάξτε, έχουμε 89 δεσιμπέλ μέσο όρο, γιατί κάνει το μέσο. Το είπαμε. Δεν γίνεται αυτό. Να πείτε πάλι εκεί πέρα, γυρίζουμε, γιατί είναι πρόβλημα που μας έχει. Δεν μπορεί να δουλέψει νύχτα με όγκο. Αυτό και τα πάρα, αλλά έχετε στέλνει. Να απευθυνθούμε σε κουφού. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν θέσαμε καν, το οποίο θα μπει επίσης σωστά, θες από ό,τι διαβάστε στην Ανατολή, κρίθηκε από την Δημοτική Κοινότητα του Νικολάου που θα περάσει το Συμβούλιο, τα μυστήρια θα εξαπεριφέρει. Η έκταση, κοιτάζοντας να μαζευτεί και να μην έχουμε προβλήματα, πάλι και καρπόματος, αυτός έχει έτσι, αυτός έχει. Αντίστοιχα, καταστήματα υπάρχουν με τις κατασκευές που υπάρχουν μπροστά στο μόρφινε τώρα. Πράγμα. Η γωνία, πόσο μόρφινε, πόσο έδειξε η γωνία εκεί στο μόρφινε. Αυτό το κάναμε. Πρόθεση λοιπόν είναι κάποια περίπτερα στο κέντρο της πόλης να φύγουνε. Επίσης σας λέω ότι μετά από παρέμβαση πήραμε έγκριση από την κτηματική υπηρεσία να πιάσουμε να συμμαζέψουμε το προαρχείο να μην πέσει και να σε πλακώσει. Παρασκευή ή Δευτέρα ξεκινήσει τόσο πίσω στο Πεσπέλη. Θα βάλει και εκεί πλάτη, ας το πούμε. Που μετακομίσαν το περίπτερο, ο πατέρας ήταν στην Νιάπολη στο δικαστήριο μαζί. Τα ξέρω, παιδιά. Τις ξέρω τις ιστορίες, παρακολουθώ. Νομίζω ότι ξέρω τι γίνεται και το γιατί. Εκεί υπήρξε. Όχι, εκεί υπήρξε ένα ζητηματάκι άλλη φύση. Υπάρχει ευθύνη και δικιά του, διότι οι αποφάσεις είχαν πάρθει. Χρειαζόταν όμως να θέλεις μια εβδομάδα, 10 μέρες να έρχονταν οι εγκρίσεις. Βιαστήκαν να το μεταφέρουν. Δηλαδή πήραζε αν αντίχτες μεταφέρασε 10 μέρες. Και άμα άβαζε κύριε Δήμαρχε κάτι. Γιατί εδώ λάζουμε με μένα, για τούλους να ζω. Όχι. Τώρα που είναι ζεστό να το πάρουμε. Έκλεισε το θέμα, απλά θέλω να σας πω ότι μερικές φορές γίνονται ας πούμε βιαστικές συζητήσεις οι οποίες δεν βοηθούν. Λοιπόν, ή την Παρασκευή Σάββατο ή από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το πέταλο του Μανιού, να το πίνει. Ήδη κάνουμε μια μελέτη για το πέταλο του Μανιού και επίσης με δεδομένο την μονοδρόμηση του Παραλιακού έχει ξεκινήσει ένα προσαρμοστικό στάδιο με μελέτη του δρόμου. Στόχος είναι να βάλουμε κάποια κινητά δρόμου, να φτιαχτεί ένας χώρος που να υπάρχει λόγος που να περπατήσει και όχι μόνο να είναι οδός bypass όπως είπε μέχρι τώρα, ας πούμε. Να φτιαχτούν οι πλάκες κάτω από το διαδίκτυο. Αλλά. Το πράγμα. Έχει χρόνια, λένε bike, λένε κάτι. Ναι, εντάξει, μα γι' αυτό λέω ότι εάν αυτό το πράγμα οργανωθεί. Και δεν το πάω. Λοιπόν. Άρα και αυτό το θέμα θα το αγγίξουμε σύντομα. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει κάτσει και έχει κάνει δύο-τρία υποδείγματα μια συγκεκριμένη λογική και δύο-τριών χρωμάτων, να το πούμε, ώστε οι κατασκευές από κάποια σημείο και ύστερα για να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας, γιατί υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας σε όλους. Άρα, αδυναμία ενοικίασης χώρων, την Ελούντα που στράβωσε η δουλειά εδώ και τρία χρόνια, πληρώνουν συν 50% πρόστιμο. Έχουν πληρώσει και το παράγωγο στην οικονομική διοίκηση των διαφορών, αλλιώς θα πληρώνουν τα διπλά. Για να αποφύγουμε τέτοιου είδους ζητήματα, λοιπόν, το έχουμε βάλει το θέμα. Θα σας παρουσιάσω τη δουλειά που έχει γίνει όταν ολοκληρωθεί και θα πάμε παρακάτω.
Σε σχέση τώρα με το πακέτο, αν θέλετε, του e-tourism που θέμε, ο ένας από τους τρεις ειδικούς συμβούλους που είχα τη δυνατότητα να πάρω για την μηχανική υπηρεσία, αναφέρεται στον τουρισμό. Δηλαδή έχει κάνει ειδικές σπουδές, έχουμε διαμορφώσει ήδη ένα πακέτο, μάλιστα στον προηγούμενο συμβούλιο που περάσαμε, ένα συνολικό πακέτο έχει πάνω από 100.000 site, εφαρμογές, έντυπα, καταχωρήσεις κλπ. Θέλοντας αυτό το προϊόν, όπως το είπες, αυτό είναι το προϊόν. Ποιο? Ουσιαστικά αυτό. Δηλαδή, ας το πούμε όμως έτσι για να είμαστε συγκεκριμένοι. Η πόλη έχασε τους μόνιμους πελάτες των τρίτης κατηγορίας, δεν υπάρχουν τρίτης κατηγορίες στην Τουρκία, άρα ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνανε και τρώγανε, πίνανε, ψωνίζανε, έχουν τελειώσει. Ουσιαστικά λοιπόν θα πρέπει να διαχειριστούμε τους όποιους πελάτες βγαίνουν από τα ξενοδοχεία και να καταφέρουμε να τους πείσουμε. Ένα. Και δεύτερο, από τα κρουαζιερόπλια, το πώς θα μείνουν παραπάνω εδώ και το πώς θα ξοδέψουν παραπάνω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο και βέβαια οι ντόπιοι οι οποίοι κινούνται. Πάντων όμως αυτό είναι το προϊόν που έχουμε να διαχειριστούμε. Και πώς θα προσελκύσουμε, αν θέλετε, από αγορές που έχουν χαθεί. Δηλαδή κάνουμε μια προσπάθεια στη σκανδιναβική αγορά. Αν μπορέσουμε να ξαναφέρουμε κάποια πράγματα από εκεί, οι οποίοι ήταν και καλοί πελάτες. Θα σας έλεγα ότι αυτά μέσα στις άκρες είναι αυτά που έχουμε πει στο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε. Το πρώτο πρώτο που θα ρωτήσω, Δήμαρχε, όσον αφορά την εγγραφή των νέων αυτό, αυτό δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Οι ηλεκτρολόγια σου είναι γραφτικοί, το έχουν κάνει. Πώς το έχουν κάνει. Θα πρέπει να το δείτε εσείς, πάρετε το καταστατικό τους, να δείτε πώς το έχουν κάνει εκείνοι. Ήδη το έχουν κάνει, δεν παρενέβη ο Δήμος στο δημόσιο. Μόνοι τους για να διασφαλίσουν το επάγγελμά τους, κάνανε αυτή τη δουλειά και πληρώνησαν ένα κοσάρικο για να πάρει τη θεώρηση. Και όχι κοσάρικο, 60 ευρώ είναι η θεώρηση. Όχι, εμείς δεν το θέλουμε στο οικονομικά το θέμα, δηλαδή δεν θέλω το κατάλαβα πολύ καλά. Θέλουμε να αυξήσουμε την ανημασία εδώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Όπως δήμαρχοι, οι πελάτες τρίτης κατηγορίας δεν χαθήκανε. Ναι, αυτό, σε αυτό θα ήθελα. Δεν χαθήκανε. Οι πελάτες τρίτης κατηγορίας είναι εδώ. Σε ποια ξενοδοχεία. Απλά έχουν απορροφηθεί από ξενοδοχεία. Σε ποια ξενοδοχεία. Που είναι μέσα όλοι οι πλούσιοι. Άλλο αυτό, εντάξει. Πάνω σε αυτό. Ναι. Πάνω σε αυτό. Εγώ εννοούσα το τρίτης κατηγορίας. Το παλιό. Ναι. Το παλιό δεν είναι τρίτης κατηγορίας. Ήταν άλλα κατηγορία. Με συγχωρεί, σε πληροφορώ ότι τα όλοι πλούσιοι δεν ήταν τρίτης κατηγορίας. Το Ερμή Κοράλ ήταν τρίτη κατηγορία. Το Μιραμπέλο ήταν τρίτη κατηγορία. Τετράστερο ήταν η ίδια του κόσμου. Τετράστερο, τι έχει μέσα. Άλλο τι έχει τώρα. Άλλο. Αλλά εγώ λέω για τα τρίτη κατηγορία εκείνη τη εποχή. Εντάξει, καλή. Δεύτερη κατηγορία. Κύριε Δημάρχε, υπάρχει πράγμα. Αυτό που θέλει να πει ο Παναγιώτη αμέσω, θέλω να το πω λίγο πιο. Είναι ότι υπάρχουν ακόμα πολύ προσεκτικοί στόχοι τουριστική. Τουριστικού πελάτη για την Αγία Νικόλα. Αυτό έχουμε τώρα. Μπορούμε να πιστούμε σε αυτό, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο να ξαναφέρουμε κάποιον κόσμο ή να στοχεύσουμε σε περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πόλη η οποία να λειτουργεί το χειμώνα τουριστικά. Με εσωτερικό του μαγεί από την Κρήτη ή από την Ελλάδα. Αυτό θέλει η κουβέντα. Έτσι. Δεν είναι αυτή η ιστορία. Τα ξενοδοχεία που έχουν κλείσει, όλα έχουν διάθεση να ξανανοίξουν. Αν βοηθηθούν λίγο, θα ξανανοίξουν. Παράδειγμα. Θα έχουν ανοίξει μερικά. Ανοίξαν. Δεν έχει ανοίξει. Ακούστε να το πω. Πάρα πολύ χρήμα όλα τα μαγαζιά. Απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Εγώ μιλάω για τις υποδομές, μιλάω για τα υπόλοιπα, έτσι, ναι. Και αυτό λέμε και σε εσάς και στους άλλους φορείς ότι θα πρέπει εσείς σαν Δημοτική Αρχή να κάνετε την αναβάθμιση τη δικιά σας πρώτα, έτσι. Και ύστερα θα μπορείτε να ζητάτε και από τα καταστήματα είτε αυξήσεις, είτε να γίνονται καλύτεροι, γιατί πιστεύουμε τώρα ότι θέλω να πω ότι είμαστε, καταρχήν είμαστε υπερήφανοι που είμαστε από τον Άγιο Νικόλαο, έτσι. Όμως δεν είμαστε υπερήφανοι για αυτό που γίνεται ή για αυτό που ακούμε για άλλες πόλεις της Κρήτης. Ακούμε στα Χανιά, ας πούμε, ότι γίνεται της κακομοίρας. Ακούμε στο Ρέθινο ότι γίνεται της κακομοίρας.
Διαγράφει τι αγωνίε. Δηλαδή, και Γιώργο, είχαμε κόσμο παλαιότερα που δεν τον έχουμε τώρα. Γιώργο, δεν προσπαθώ να ρίξω ευθύνες σε κάποιον. Έτσι. Πάρουμε, δεν είναι το ζήτημα. Πρέπει όμως να δούμε τα λάθη που έχουν γίνει για να μην ξανακάνουμε τα ίδια. Να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε την πόλη μας όσο γίνεται για να πάμε μπροστά. Αλλά όμως να μην μένουμε στα λόγια. Ναι, εγώ αυτό που θέλω να πω, να πω και τώρα, ουσιαστικά εμείς τον Νοέμβριο που είχαμε την πρώτη φορά τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τέλη, οι όποιες αυξήσεις προκύψαν, δεν προκύψαν στη λογική να αυξήσουμε τα έσοδά μας, αλλά μειώσαμε κάποια και αυξήσαμε κάποια στη λογική να εξορθολογιστούν τα τέλη που υπάρχουν μέσα στην πόλη. Γιατί υπήρξαν κάποιοι παραλογισμοί. Θα του ξανασυζητήσουμε όμως. Έχουμε όλο τον χρόνο μέχρι τον Νοέμβριο που θα ξανασυζητηθεί αυτή η ιστορία. Αν γίνανε κάποια λάθη, εδώ είμαστε. Εγώ δεν το είπα εξ αρχή. Δεν θεωρώ ότι. Στο Ηράκλειο έχουν κάνει έκπτωση 20%. Ναι. Πόσο είναι τα τέλη στο Ηράκλειο. Κάτσε λεπτό. Όταν είναι 200 ευρώ το τετραγωνικό και κάνει έκπτωση 20%. Δεν είναι σχετικό βέβαια όμω αυτή. Μα πού όμω. Τα 200 ευρώ που είναι. Πού είναι. Δεν ξέρω. Στο Ηράκλειο. Με 250.000 κόσμο. Στο Ηράκλειο. Μα ένα λεπτό. Σε πήγαινα προσωρό που είχε κάτι μα 6.000 κόσμο. Δεν είμαι ακριβώς. Δεν είμαι τώρα. 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 Το πρόβλημα δεν είναι για το τι κάνουν αυτοί. Το πρόβλημα είναι για τους εδώ που κατηγορούν τα μαγαζιά ότι είμαστε πανάκριβοι. Και πάνε στο άλλο άνθρωπο για να φέρουν παράδειγμα στην νότια Κρήτη σε ένα χωριό ότι πλήρωσε 60 λεπτά τον καφέ, αλλά δεν είπε ότι το καφέ τον είχε από το αριστερό χέρι. Ξέρετε γιατί. Γιατί ένα μαγαζί μες στην πόλη του Αγίου Νικολάου θέλει 5.000 ευρώ σε καθαριστικά σε πλυντήρια. Ενώ στα 60 λεπτά ήρθε τον καθόλου με το αριστερό χέρι για να γυρίσουν τα χυλάκια η κάσα, που δεν την έφτανε. Και δεν του είπε ότι στο βουκά πάει τον τσιμί και μετά. Δεν ξέρω αν είναι στο βουκά ή οπουδήποτε είναι. Γεια σα, που είπατε κύριε Δήμα, γιατί είμαστε